Σας καλωσορίζω στην αποψινή 129η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7 χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Αυτές τις μέρες η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων του ελληνισμού πενθεί. Πενθεί λόγω της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών και κυρίως τη επικυρώσεώ τη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φίλοι και φίλε, μου έστειλαν μέσω του Facebook αυτή την υπέροχη εικόνα. Η σημαία σύστιος. Η ημερομηνία γράφει 25 Ιανουαρίου του 2019. Μία αποφράση ημέρα. Μια ημέρα όπου θεωρήσαμε και ορθώς ο δημιουργός Αυτούς αυτή ακριβώ τη συνθέσεω, έγραψε προσθέτοντα τη φράση από τον Θουκυβίβη, τα λόγια του Μελισσίπου, του Λακεδέμονος πρεσβευτού, ο οποίο λίγο πριν φύγει, αναχωρήσει για την Σπάρτη, επιβεβαιώνοντα την ρήξη των σχέσεων μεταξύ των δύο ελληνικών υπερδυνάμεων πόλεων κρατών της εποχής των Αθηνών και της Πάρτης, είπε μια φράση η οποία θα έχει πάντοτε στα αυτιά μας όποτε διαπράττονται λάθη, όποτε με την δική μας την ευθύνη, γι' αυτό επιλέγουμε τον Μελίσιπο, διαπράττουμε ολέθρια σφάλματα απέναντι στην ιστορία και στο έθνος. Είδε η μέρα της έλυση μεγάλων κακών άξι. Αυτή η μέρα για τους Έλληνες είναι η αρχή μεγάλων κακών τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Με σύστιες λοιπόν οι σημαίε μας. Υποχρεωθήκαμε, βάσει των δημοκρατικών διαδικασιών τις οποίες διέπουν την πολιτεία μας, να αποδεχθούμε μία, θα λέγαμε, όχι απλώς ταπεινωτική ήττα, αλλά μία επιβολή πραγμάτων και πεπραγμένων τα οποία άγονται από το 1949. Η αρχή του τοποθετείται τότε. Και όπω ακούστηκε πολλέ φορέ στη Βουλή, και δεν θα διστάζω να το λέω, είναι απαράδεκτο, εντελώ απαράδεκτο, διότι δεν γνωρίζουμε ακριβώ την ιστορία, διότι δεν την διδαχθόμαστε, δεν την έχουμε διδαχθεί, και όπως δεν διδάσκεται την ιστορία, είναι καταδικασμένο να την επαναλαμβάνει. Από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα, ορισμένοι είχαν ω υπόλοιπο, ω ιστορικών γραμμάτιων, την ευθύνη και την βία, την διασύνη, που με βιά μετράει τη γη που λέει και στον εθνικό μας ύμνο, να υλοποιήσουν ένα γραμμάτιο της εποχής του συμμοριτοπολέμου, του εμφυλίου πολέμου, λόγω της υποστηρίξεως των Σλαβομακεδόνων. Μάλιστα ακούστηκε και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αδιαστόματος του Πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων, για τους Σλαβομακεδόνες, η Ντασκένδη, για αλφαβητάριο το οποίο διένει η μονική, αναφέρεται και ένα όνομα μια γυναίκα, τη Ειρήνη Γκίνη, ή Μίρκα Γκίνοβα, όπω την ονομάζουν. Και από ό,τι μου έχουν πληροφόρησει, αν υπάρχει και δρόμο μάλιστα στην περιοχή του Λοκανοπεδίου. Μια γυναί... γυναίκα η οποία σήμερα το όνομά τη ω ηρωίδα στην περιοχη του λεκανοπεδιου μια γυναικος η οποια σημερα πλευρά των συνόρων, στα Σκόπια. Εμένα να με συγχωρείτε, Σκόπια θα τα λέω πάντα. Δεν υπάρχει για μένα Βόρεια Μακεδονία. Δεν υπάρχει για τον Έλληνα που σέβεται την ιστορία του η προοπτική και η δυνατότητα να, να χρησιμοποιήσει τέτοιο πρόθεμα. Σύνθετη ή απλή. Η απλη είναι μία και η Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η οποία σκοτώθηκε για τα πιστεύω τη, είναι ηρωίδα στα Σκόπια. Υπάρχουν και άγαλμα. Υπάρχουν μάλιστα και αβιάντε. Εμεί εδώ όμω τι σχέση έχουμε με αυτούς. Μα εδώ ακριβώ είναι το πρόβλημα το οποίο μπορεί να μα δώσει δυστυχώ μετά από τόσα χρόνια, 70 χρόνια μετά το τέλο εκείνη τη σειράξεω η οποία μα πήγε αρκετέ δεκαετίε πίσω και ακόμα πληρώνουμε τα λάθη εκείνη τη εποχή και τη περίοδου. Αυτή λοιπόν είναι αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το πώ αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη μερίδα του πολιτικού μα κόσμου τα ιστορικά τη γραμμάτια, τα ιστορικά παύλα ιδεολογικά. Αυτή η γυναίκα πολέμησε εναντίον τη χώρα. Δεν μπορεί να θεωρείται από μερίδα του πολιτικού κόσμου, του σημερινού κόσμου, του ελληνικού κοινοβουλίου, ω ηρωίδα. Ω ηρωίδα. Και μάλιστα διότι διεξήγαγε ταξικό αγώνα εναντίον του έθνου. Και εδώ είναι η ουσία. Από τη μια έχουμε εκείνου που πιστεύουν στον ταξικό αγώνα και απορρίπτουν το έθνο. Και από την άλλη είναι οι υπερασπιστέ του έθνου. Όλοι εμεί οι οποίοι υπερασπιζόμαστε την ιστορία μα, την εθνική μα υπόσταση, την ταυτότητά μα. Όχι, δεν έχουμε οικονομικοπολιτική ταυτότητα. Έχουμε εθνική ταυτότητα. Και αυτό που θα πρέπει να γίνει το βασικό αντικείμενο οποιασδήποτε πολιτική συζητήσεω και ιστορική συζητήσεω από το και στο εξή. Φτάσαμε σε ένα διέξοδο το οποίο εμεί το προκαλέσαμε. Μόνοι μα πέσαμε στην άκρη του γκρεμού. Ο καθένα ζητοκραυγάζοντα, ζητο, για τα πιστεύω του. Δεν μιλάμε περί εμφυλία σειράξεω εμφύλια σύραξη, στο ιδεολογικό αναφέρομαι επίπεδο πάντοτε, γίνεται όταν υπάρχουν δύο πλευρέ οι οποίε είναι σχεδόν ισοδύναμε. Εδώ η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, του έθνου μα, του έθνου μα, είναι εναντίον αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχει λοιπόν σύραξη. Υπάρχει μια ομάδα διαφωνούντων, μικρού αριθμού, ποσοτικού μεγέθου, η οποία όμω έχει πολύ μεγαλύτερα αντιπροσώπευση και εκπροσώπευση στο Κοινοβούλιο. Όπω επίση διαπιστώσαμε αυτό το διάστημα ότι υπήρξαν άνθρωποι, έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι, υπήρξαν άνθρωποι, άνδρε και γυναίκε, οι οποίε με άλλα δεδομένα κινήθησαν στην πολιτική του καριέρα, ναι, αναγκαστικώ πρέπει να τα πούμε και αυτά, και αλλού κατέληξαν. Και αυτή ακριβώ η κατάληξή του μαρτυρά τι. Ότι ζούμε σε μια εποχή που κινδυνεύουμε. Γιατί κινδυνεύουμε, κινδυνεύουμε διότι μπροστά μα βλέπουμε ανθρώπου οι οποίοι μα καλούν να του ψηφίσουμε, και στη συνέχεια, έτσι γράφεται η ιστορία. Ακριβώ. Και αναγκαστικώ θα συνδυασυνδέσουμε και την πολιτική. Και στη συνέχεια, τι κάνουν όλοι εκείνοι. Υφαρπάζουν την ψήφο, πηγαίνουν όπου του οθεί το όφελο. Το όφελο. Περιπάτρι και περιπάρτη. Το, περιπάρτ, περιπάτρι έγινε περιπάρτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και να ξε... Μην, ξε... μην, ξεχνάμε να θυμόμαστε ότι έχει συμβεί. Πάμε λοιπόν, γιατί έχουμε να πούμε σήμερα πολλά πράγματα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Είπανε λοιπόν όλοι, τι φωνάζετε και φωνασκείτε. Βόρειος Μακεδονία θα ονομάζετε. Βεβαίω. Ο Ζάιφ, μαζί με τον Σόρο, τον οποίον αποκάλεσε φιλόσοφο, ναι, ο Σόρος, απεκλήθη από τον α, πρωθυπουργό των Σκοπίων ως φιλόσοφος συναντήθησαν και σε κάθε συνάντηση το ψευδομακεδονία έπεσε παντού. Είτε με hashtag στο Twitter, ξέρετε αυτή το ειδικό σηματάκι, και αμέσως μετά την ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή, και αφού όλοι πλέον αξίες ξεκινούσαμε να το ονομάζουμε, όχι εμείς, εκείνη στα διεθνή φόρα ως βόρειο. Τη βόρεια Μακεδονία, γιατί η δικιά μας η Μακεδονία θεωρείται πλέον το βόρειο τμήμα του πρώτου μέρους. Αλλά είπαμε, αυτά όλα είναι θέμα αγώνους. Τώρα ξεκίνησε ο αγών και συνεχίζεται. Η εικόνα λοιπόν είναι σαφής. Υπάρχει μια τάση, η οποία οδήγησε, ειδική τάση, η οποία έχει λάβει και γεωπολιτική παράμετρο, αυτή είναι ακριβώς της απλοποιήσεως των διαφορών και της μετατροπής των χωρών σε χώρους και στη συνέχεια των εθνών σε λαούς, οι οποίοι λαοί θα αποτελούνται αθρηστικώ από διάφορα είδη πληθυσμών και άλλων εθνών, κυρίω από τον Ισλαμικό κόσμο, την υποσαχάρια Αφρική και την έξω και πρόσω Ασία. Όλο αυτό ο κόσμο θα έπρεπε να στριμωχθεί σε εισαγωγικά στον ευρωπαϊκό χώρο, αρχή γενομένω από το πρώτο κομμάτι που γίνεται η χερσαία διάβαση, που είναι η Βαλκανική, η Νότιο Βαλκανική, η Ελλάδα. Η πάλι ποτέ ελληνική χερσόνησος. Σαφώ λοιπόν ο όρο με τι κοινωνίε του Open Society έχει τι δικέ του απόψει. Και ο Ζάεφ ήταν εκείνο ο οποίο τι χειροκρότησε. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όλα αυτά είχαν πίσω του δύο πάρα πολύ ισχυρού υποστηρικτέ. Ο μεγαλύτερο υποστηρικτή, η Γερμανία. Ο μικρότερο υποστηρικτή, με διαφορετικά συμφέροντα, στην προκειμένη περίπτωση, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έγκλημα του ενό, έγκλημα και του άλλου. Η άλλωστε η Φράου Μέρκελ είπε είναι λέει μικρό το βήμα το οποίο έγινε, αναφέρομαι στη συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει, για τη διεθνή Είπε λοιπόν η κυρία Μέρκελ, ο γκαουλάιτερ τη Ευρώπη, έτσι, να αναφερθούμε στην εποχή του Τρίτου Ράιχ, η γκαουλάιτερ ποιοι ήταν, γιατί ουσιαστικά γκαουλάιτερ είναι, και μα είπε ότι είναι ένα μικρό βήμα. Δηλαδή τι έπεται. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Μικρό βήμα. Πολλοί φίλοι μου μου λένε, ότι, και το συζητούμε αυτό το πράγμα, ότι, δεν θα, θα πρέπει να τονίσω το λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφώς και το τονίζουμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε διάπραξαν ένα μέγα λάθος. Και θα σας δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα. Το οποίο θα το καταλάβουν βέβαια στη συνέχεια, ελπίζουμε έτσι να το καταλάβουν στη συνέχεια, εκτό και αν πηγαίνουν διάφοροι δοτοί από την, από την, την ελληνική πολιτεία και του λένε: Με συγχωρείτε, Εκατομμύρια Έλληνε έχουν αντίθετη θέση και άποψη με εμά, αλλά εμεί δεν θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε συμφώνως με τα όσα εσεί μα οδηγείτε. Και μάλιστα υπήρξε και μία έκθεση των ΗΠΑ τη προάλληλη, την οποία είναι ύμνο για τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα. Βέβαια, όταν κάποιο είναι καλό και επιθύμιο και ποτέ δεν λέει όχι, και ουσιαστικά δεν διαπραγματεύεται σε στρατηγικά πλαίσια, όχι σε πλαίσια. Λοιπόν, ενό ή δύο ετών ή σε λεγόμενου ψευδοτακτικισμού, αλλά σε στρατηγικό πλαίσιο. Όπω είχε κάνει ο Ελευθέρω Βενιζέλο λίγο πριν από του Βαλκανικού πολέμου και την ένταξη τη Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα έχουν σχέση. Πράξαμε τα αντίστοιχα και τα ανάλογα. Όχι βέβαια. Πάμε λοιπόν στο ιστορικό παράδειγμα. 1878. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Η Μεγάλη Βουλγαρία η οποία προέρχεται μετά από μάλιστα από έναν Ρωσο-Οθωμανικό πόλεμο. Έχει ένα πολύ μεγάλο υποστηρικτή, τη Γερμανία. Είναι η εποχή που Μεσορανή ετοιμάζει τη Γερμανία να εξελιχθεί στο λεγόμενο δεύτερο Ράιχ. Το πρώτο Ράιχ ήταν επί Καρλομάγνου. Το δεύτερο επί, ε, επί Βίσμαρκ, όπω εκείνο το συνέθεσε, η, 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 η και το τρίτο το γνωστό με τον Αδόλφο Χίτλερ. Αυτό λοιπόν αυτή λοιπόν η πολιτική, η γερμανική, η γερμανική γεωστρατηγική όπω ονομάζεται, ήθελε μια πολύ ισχυρή Βουλγαρία, η προσία των Βαλκανίων. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν ο χάρτη φάρπαζε το μεγαλύτερο μέρο των Σκοπίων και τη Μακεδονία μα. Με την αντίδραση όμω των ναυτικών δυνάμεων τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, η Γερμανία υποχώρησε και υπεγράφει το συνδίκη του Βερολίνου του 1881. Άρα λοιπόν από αυτό το προηγούμενο διαπιστώνουμε το εξή ότι μπορεί στην αρχή να υπήρχε μια σχετική σύμπλευση, στη συνέχεια όμω τα συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, εκεί που ακριβώ πρέπει να πούμε στην Ουάσιγκτον, ότι εμεί παραδοσιακώ, να μιλάμε με παραδοσιακού τρόπου, οι Αγγλοσάξονε ακούνε, αρκεί να, γνω... να του μιλούν άνθρωποι που να γνωρίζουν την ιστορία, δεν επιτρέπεται να ανοίξουμε τον ασκό του όλου στα Βαλκάνια. Διότι τα Βαλκάνια είναι η πυρετήδα αποθήκη τη Ευρώπη. Από εκεί ξεκίνησε ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δολοφονία του αρχιδού Καφερδινάτου στο Σεράγιο το 14, και εδώ κρίθηκε πολύ ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η Γερμανία έχασε πολύτιμο χρόνο για να υποστηρίξει την εσφαλμένη ιταλική εισβολή κατά τη χώρα μα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τεθούν στι ναυτικέ δυνάμει, τι παλαιέ, με του κλασικού γεωπολιτικού όρου, στου Άγγλους και ιδιαίτερου Αμερικανού. Τι πάνε να κάνουνε. Αυτό, που αυτό που έκαναν είναι να ανοίξουν το κουτί τη Πανδώρα, όπου βγαίνουν όλοι αυτοί οι επιθετικοί, οι κακοί όπω του ονομάζουν ορισμένοι, εθνικισμοί που είναι τα εθνικά συμφέροντα, έτσι. Και επαναφέρουν τη Βουλγαρία σε ένα περιβάλλον όπου θα πρέπει να ξανασυζητήσει τη στρατηγική της θέση. Η Βουλγαρία η οποία δεν έχει πάψει να λέει παντού ότι συνορεύει με τον εαυτό της. Η Βουλγαρία η οποία αύριο το πρωί μπορεί, μπορεί να βάλει βέτο, ναι. Και αυτό θα μπορούσε να ήταν αναμενόμενο. Λόγω της αναγνώρισης από πλευρά, αναγνώρισης από Ελλάδος, γλώσσης και ε, Ταυτότητο, έθνου. Μάλιστα, δεν υπάρχει, είπαμε, μακεδονικό έθνο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία μπαίνουμε εμεί και ανοίγουμε τον ασκότο όλου. Και λέμε τι ωραία, σταθεροποιούνται τα Βαλκάνια. Δεν σταθεροποιούνται τα Βαλκάνια. Τώρα πώς σταθεροποιούνται. Είναι δυστυχώ μια πρόλευση, την οποία την κάνω και γνωρίζοντα ότι με του γεωπολιτικού όρου ανοίξαμε κάτι το οποίο δεν ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον, αλλά στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να πούμε σε εκείνου οι οποίοι. Σε ό,τι καλό έκαναν οι Γερμανοί προσέτρεχον. έτρεχον. Εδώ οι Γερμανοί έκαναν ολόκληρη στρατηγική συνεργασία στην ενέργεια με τη Ρωσία και οι Αμερικανοί χειροκροτούσαν. Από γεωπολιτικά φρεναφήματα από την Ουάσιγκτον και πέρα του Ατλαντικού έχουμε συνηθίσει αρκετά. Αλλά είναι αδιανόητο να χειροκροτούμε οτιδήποτε έρχεται από τι ΗΠΑ. Αδιανόητον. Διότι αυτό θα ανατινάξει τον αέρα όλη την περιοχή. 2014, Αύγουστο, μερικού μήνε πριν από τι εκλογέ, Berlin Process. Τι θέλανε λοιπόν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί θέλανε τα Δυτικά Βαλκάνια να τα εντάξουν πού? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Σλοβενία, Κροατία έχουν ενταχθεί. Μαυροβούνιο και Αλβανία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ. Αυτή εδώ ήταν η περιοχή, το πρόβλημα. Πάμε από την άλλη λοιπόν πλευρά. Η Ελλάδα με τα Σκόπια. Το έχω σβήσει. Το Κωσυφοπέδιο και τη Σερβία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και γιατί είναι αυτό το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Η Μέρκελ πίεζε και πίεζε του πάντε. Διότι οι Γερμανοί, οι οποίοι αρέσκονται να βλέπουν διαδρόμου, όσοι ασχολούνται με την ιστορία, φαντάζομαι θυμάστε τον περίφημο διάδρομο του Ντάντσιχ, Γκδάνσκ σήμερα στην Πολωνία, ο γερμανικό διάδρομο, ο οποίο ένωνε την, την, ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ με την, Πομερανία και τη Σελαισία, με την, με την και ήταν αφορμή τη γερμανική εισβολή κατά τη Πολωνία η οποία μεταξελίχθηκε σε διπλή εισβολή και από τους Σοβιετικούς στη συνέχεια. 1η Σεπτεμβρίου και 16 Σεπτεμβρίου του 1939, οι Γερμανοί και οι Σοβιετικοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα δρόμο, ο οποίο είναι σχηματικό στα γερμανικά. Δέκα και γερμανικό χάρτη, έτσι για να το εντυπωθούμε. Από το Τουρκάι, λοιπόν, από την Τουρκία, στο Γκρίχενλαντ, οι Ελλάσοι είμαστε εμεί, στου ακατανομάστου, στη Σερβία, στην Κροατία, στην, στην, στην ε, Σλοβενία, στην Αυστρία, το Ωστερράιχ, έτσι η Ανατολική Αυτοκρατορία και μετά στη Γερμανία. Τι είναι αυτό λοιπόν ο διάδρομο, Είναι ο διάδρομο τον οποίο θέλουν οι Γερμανοί για να ελέγξουν την περιοχή, να την εντάξουν στη σφαίρα επιρροή του. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται με άλλου όρου, όχι πλέον του δυναμικού των αρμάτων, του πυροβολικού και των αεροσκαφών, με άλλου όρου οικονομικοτεχνικού και παύλα λογιστικού, μέσα από του διαδρόμου τη Ευρω... γραφειοκρατία των Βρυξελών και προσπαθούν όλο αυτό το σύστημα να το θέσουν υπό εφαρμογή. Έπρεπε λοιπόν να κλείσει το θέμα με τα Σκόπια, ανατινάζοντα τα Βαλκάνια, διότι αυτή τη στιγμή αναγνωρίζεται η Μακεδονική Εθνότητα και η Συμφωνία των Πρεσπών δύναται να αποτελέσει πρότυπο και για την Αλβανία και για την Τουρκία και για άλλες χώρες της περιοχής να προκαλέσουν αντίστοιχες συζητήσεις με τη χώρα μας. Η Τουρκία ήδη λέει ότι καλωσορίζουμε με το συνταγματικό του όνομα τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Ο Ζάεφ λέει τα ίδια. Υπάρχουν κι άλλοι στην περιοχή που είναι έτοιμοι να, πουν, να πράξουν τα ίδια. Το συμφέρει αυτό το πράγμα. Και εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί σκεφτόμαστε ταξικά για ορισμένου. Δεν σκεφτόμαστε, λέει, εθνικιστικά, γιατί αυτό είναι κακό, έτσι. Και δίνουμε την ευκαιρία να υλοποιηθεί ένα τουρκικό σχέδιο, τουρκικό σχέδιο, τουρκογερμανικό, Άξον, είπαμε. Βερολίνου, Αγκύρα, Μόσχα. Το έχουμε αναφέρει κατά καιρού. Έχω γράψει και άρθρο επ' αυτού. Και εμεί χειροκροτούμε και λέμε η τύχη και ο εθνικισμό. Μάλιστα. Όλοι οι, άνθρωποι είναι, όλοι οι άνθρωποι είναι εγωιστές. Όλοι οι άνθρωποι. Έχουν περισσότερο ή λιγότερο εγωισμό. Ο εγωισμό, όταν τεθεί σε ένα πλαίσιο εκπαιδεύσεω, παιδεία, γίνεται χρήσιμο εργαλείο. Και αυτό το εργαλείο, λοιπόν, βοηθάει τον άνθρωπο να διαπρέψει. Το αντίστοιχο είναι ο εθνικισμό στα κράτη. Ναι. Ο, ο εγωισμό στα κράτη καλείται εθνικισμό. Όσο λοιπόν καλή παιδεία έχει και καλή γνώση το του ποιο είσαι και το τι κάνει, τόσο λοιπόν η πίστη στον εαυτό σου, στην καταγωγή σου, στην ταυτότητά σου, αυτό είναι ο εθνικισμό, σε βοηθάει να μπορεί να προοδεύει ω κράτο. Χωρί να θε να καταλάβει όλο τον κόσμο και χωρί να θέλει να του λε του άλλου ω υπανθρώπου. Αυτά τα λένε άλλα συστήματα. Όχι ο εθνικισμό. Το αντίστοιχο του εθνικισμού είναι ο διεθνισμό, είπαμε. Και όλοι χειροκροτούν διότι ιτήθηκε, λέει ο εθνικισμό, και νίκησε ο διεθνισμό. Και φέρουν ω παράδειγμα τη συγχωρημένη εκείνη που είναι για μα εκτελεστέ τα πιεσικά την προδοσία, για τους Σκοπιανούς ηρωίδα. Μάλιστα. Αυτά τα λύνουν οι ιστορικοί. Αλλά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μα. Η Ελλάδα βάλεται. Το έθνο βάλεται. Αν δεν υπαροσπιστούμε το έθνο, αυτό είναι το καθήκον τη δημοκρατία. Να υπερασπίσει μέχρι τελευταία δρανίδα του αίματό του το έθνο. Γιατί η δημοκρατία είμαστε εμεί, οι Έλληνε. Οι Έλληνε που πιστεύουμε στην ταυτότητά μα και στη συνέχεια μα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό θα πρέπει να είναι από τούδε και στο εξή το κεντρικό ζητούμενο. Γιατί κανένα δεν μπορεί να συζητήσει μαζί σου, αν εσύ δεν ξέρει ποια είναι η ταυτότητά σου. Μα πήραν τι ταυτότητε. Ποδοσφαιρικό όρο. Ναι, μα τι πήραν. Και γελάνε μαζί μα. Διότι εμεί λέμε ότι δεν έχουμε ταυτότητε. Αυτό είναι κάτι το οποίο αν δεν το διορθώσουμε συντόμω και μπορεί και πρέπει να διορθωθεί, θα το πληρώνουμε για γενναίε. Πάμε λοιπόν να δούμε και το άλλο κομμάτι. Και πού αποσκοπούν λοιπόν όλοι αυτοί οι διάδρομοι. Πάμε στο επόμενο εικόνα και φέτα. Σε αυτό το οποίο παρουσιάστηκε. Και εδώ διαγράφει από τον Der Spiegel και αναφέρεται στον συγκεκριμένο χάρτη, πήγα να πω τάφο, που μερικέ φορέ γλώτα λανθάνουσαν, ναι, στον τάφο τη εθνική μας ενότητας, Αυτό πήγαν να κάνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν έχουν ξεχάσει ότι δεν απήκησαν την περιοχή αυτή. Δεν μιλάω με γερμανικά από το τέλη Τετάρτου αρχά 5ου αιώνα, όταν ο Αλάριχο μα επισκέφθηκε για να εκδράμει στα αρχαιολογικά μα μνημεία. Στη Δύση κατέληξε. Δεν πέρασε το γερμανικό σχέδιο. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία παρέμεινε αντιγερμανική. Οι Γερμανοί έρχονταν και υπηρετούσαν σε εμά εκείνα τα χρόνια ω μισθοφόροι και ω υπόδουλοι και ω βάραγγοι στη συνέχεια μέσω των Ρώσ και των Βαράγκων και των Βίγκινγκ. Φίλοι και φίλε, τι θέλει λοιπόν να κάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η γεωγραφική εικόνα κατά το Σπίγκελ που πήρε το σκοπιανό χάρτη τη Μεγάλη Μακεδονία και τον προέβαλε. Μάλιστα. Θέλει λοιπόν να, μπει, να μπουν τα σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Περιφέρειες. Άθροισμα περιφερειών. Περιφερειά Εξατικής, Βανατολικής Μακεδονίας και Υπήρου, Δυτικής Ελλάδος, συγγνώμη, Κρήτης κλπ. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αν τα σκόπια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κάνουμε και αυτό, αυτό το άθ, άθλιο βήμα, τότε με όλη την περιοχή αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να προωθήσουν οι γραφειοκράτες στο μέλλον, έτσι μιλάμε, έτσι, σε 10-15 χρόνια, την ιδέα μιας ενιαίας γεωγραφικής περιφερίας, στο πίσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή, τη της Ευρωπαϊκής συγγνώμη, με έδρα το Βερολίνο, που είναι και καλά στις Βρυξέλλες, και να πούνε γιατί όλα αυτά τα πράγματα να μην τα οθήσουμε να έχουν πέρα από μια περιφερειακή ταυτότητα και μια άλλη ταυτότητα. Διότι όταν αφαιρεί τον Παύλο Μελά, για παράδειγμα, όπω μάθαμε σήμερα, χάρη στην έρευνα του Θεοφάνου Μαλκίδου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον Θεοφάνη Μαλκίδη, ο οποίο με έγραφα, απέδειξε. Με έγραφα και το διάβασα μάλιστα στον Ιφογνώμονα. Ότι παραλείπεται από τη διδασκαλία τη ιστορία ο Μακεδονικό Αγώνα και ο Παύλο Μέλλα. Φυσικά το παιδί του μέλλοντο τι θα μάθει. Γι' αυτό λοιπόν. Φιλικές εταιρείε παντού και κυρίω μέσα στα σπένια μα. Ο πρώτο νόμο είναι να μάθουμε στα παιδιά μα να έχουν ταυτότητα, να διαβάσουν την ιστορία μα, να διαβάσουν το ποιοι είμαστε, να ξέρουν αρίστο τη γεωγραφία μα και να μπορούν να αντιπαρατήθενται στο μέλλον σε όλου εκείνου που θα μα τη διεκδικήσουν. Γιατί ήδη είπαμε, μα πήραν τι ταυτότητε. Βαλόμεθα. Φίλοι και φίλε, αυτό λοιπόν το θέμα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε κάλυψα στο μέλλον. Ναι, είναι δυνητικό αυτό που σας λέω, η Γερμανία να προχωρήσει και να φτιάξει το δικό της χώρο. Διότι η Γερμανία χρειάζεται την περιοχή αυτή για βασικούς γεωπολιτικούς λόγους. Τη χρειαζόταν από πάρα πολύ παλιά. Τώρα όμως, αφού δεν την κατέκτησε με τα Πάντζερ και τα Στούκας, αποφάσισε να την εξαρτήσει μέσω των δανείων. Και το κατάφερε μέχρι ενό σημείου. Πρέπει λοιπόν και εμείς να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τώρα που έχουμε το Brexit και η Αγγλία αρμενίζει μόνη της, και να πούμε ότι εσείς, οι οποίοι συμβάλλατε στα γεννητούρια της χώρας μας, το 1830 μετά την αμβαχία του Ναυαρίου το 1827, να ξανακαταλάβετε τη στρατηγική μας αξία. Ο Sir Χάφορ Μάκιντερ, ο πλέον διαπρεπής Αγγλοσάξων γεωπολιτικός, δηλώνει, και το έχω παρουσιάσει πολλά και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι εδώ είναι η καρδιά βρίσκεται καρδιά του ζητήματο του πώ μπορεί κάποιο να και κάποια χερσαία δύναμη, πυρωτικη δύναμη, να κυριαρχήσει στην Ευρασία, ελέγχοντα την Μακεδονία, την Ελλάδα, την Ανατολική Ευρώπη. Πάμε στην υπόλοιπη, στην υπόλοιπη εικόνα και από εκεί και ύστερα ολόκληρο, ολόκληρο το ευρασιατικό σύμπλεγμα. Στράτφορ. Το μεγάλο παιχνίδι. Η Τουρκία και η διείσδυσή τη. Αλλά η Τουρκία ε, δεν ενδιαφέρεται και τα σκόπια και θα πάμε εμεί. Η Τουρκία όχι μόνο ενδιαφέρεται για τα Σκόπια. Η Τουρκία έχει μπει μέσα στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στο Κοσφοπέδιο, στην Αλβανία, στη Βοσνία στη Ζεγοβίνη, όπου υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί και του αλώνει. Λένε κάποιοι, παραδείγματο χάρη, αφαιρέσαμε, και αφού το λένε, όχι κάποιοι, το λένε οι Αμερικανοί. Και πραγματικά απευθύνομαι από αυτού του βήματο σε εκείνου οι οποίοι συνέταξαν εκθέσει αυτού του είδου. Μειώνεται ο κίνδυνο τη ρωσική επιρροή αν τα Σκόπια μπουν στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αυτή τη χώρα τη βλέπετε. Είναι το 55. Στο ΝΑΤΟ, μάλιστα. Ποια είναι η ρωσική επιρροή στην Τουρκία. S-400, πυρηνικά εργοστάσια, κοινέ επιχειρήσεις, κοινό στρατηγικό σχεδιασμός για τη Μέση Ανατολή. Ποιον κοροϊδεύετε κύριε, Του εαυτούς σας που βλέπετε και κοροϊδεύετε. Ποιοι είναι αυτοί που συντάσσουν αυτές τους αναφορές. Πώς διαβάζετε το χάρτη. Ίσα ίσα με την κίνηση αυτή την οποία κάνετε Υπέρ των Σκοπίων, όχι μόνο εξυπηρετείτε τη μεγάλη Βουλγαρία, η οποία έρχεται, δηλαδή γερμανικό σχέδιο, αλλά στο τέλο θα τρέχετε να διορθώνετε, όπω έχετε κάνει και σε άλλε περιοχέ τη Ιφιλίου, τα λάθη σα, τα εγκληματικά σα λάθη. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και κάποιοι από εδώ, από την Ελλάδα, οι οποίοι είναι πολιτικοί, οι οποίοι έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική, να του χτυπήσουν τι πόρτε, να τι σπάσουν από το χτύπημα και να πούνε: Ακούστε. αρκεί να υπάρχουν αυτοί, έτσι αρκεί να υπάρχουν. Τουρκία, διείσδυση στην περιοχή. Και εμεί καθόμαστε μετά και συζητάμε και λέμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μετά υπάρχει ένα άλλο χώρο. Για πάμε προ την επόμενη εικόνα. Και ένα άλλο λόγο. Λέει τα Σκόπια. Είναι σταθερά. Τέλο. Τέλο. Μην φοβάστε. Βέβαια, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σφίγγει από σταθερότητα. Δεν υπάρχουν, λέει, θα υπάρχουν εθνοτικέ διαφορέ. Το παλιό ρητό που άκουγα, το κούνια που σε κούναγε, αποδεικνύεται το συγκεκριμένο χάρτη. Μάλιστα. Τι λέει εδώ. Είναι τα διάφορα κινήματα τα οποία υπάρχουν στην Ευρώπη. Και είναι ο λίγα από αυτόν. Εγώ θα πω Σκοτία, Ουαλία, Αγγλία. Και μέλος του ΝΑΤΟ και μέχρι πρότινος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Βέργιο η έδρα του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Φλαμανδί και βαλώνει. Ναι, αυτοί είναι χωρισμένοι. Και όπου να είναι διαλύονται. Και αποσπαθούν, επειδή έχουν πέσει όλοι πάνω του, να, μην, να μην συμβεί. Έχουμε το αποσυστικό σε, α, κίνημα των Βάσκων και των Καταλωνών. Σε μια χώρα η οποία ανήκει και στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία λέγεται. Η Κορσική με τη Γαλλία. Έχουμε την υπόθεση. Αφήστε αυτού. Ρουμανία και Μολδαβία και Αλβανία στις 20 φοπαιδίου. Άλλο ένα κομμάτι που θα δείξουμε στη συνέχεια. Έχουμε επίση το πρόβλημα με την Βόρειο και την Νότιο Ιταλία, όπου η Λέγκα του Βορρά θέλει να αυτονομηθεί από τον Ελληνίζοντα, βασικά ο γενετικός κώδικας, είπαμε, των Νοτίων Ιταλών, είναι αδελφικός με το δικό μας. Διαφορές. Υπάρχουν κι αλλού, περισσότερα ή λιγότερα, τέτοια κινήματα. Ή τέτοιε διαιρέσει εθνικέ. Και νομίζουν τα Σκόπια θα αποτελέσουν εξαίρεση. Τη στιγμή, μάλιστα, που αύριο μεθαύριο θα έρθει η Βουλγαρία οτι και θα πει πάρα πολύ ωραία, θέλω να αναγνωρίσετε βουλγαρική μειονότητα. Νόμι, ακούστηκε, δεν ξέρω, εγώ δεν το άκουσα. Αν στην όλη συλλογιστική των κατοίκων αυτού, αυτού, του, αυτού του κρατηδίου, το οποίο εμεί αναγνωρίσαμε ε, ω. τέλο πάντων. Ε, Πόσο, πόσο ποσοστό εξ αυτών έχουν βουλγαρική συνείδηση, Γιατί το μακεδονικό θα βγάλει τον πανσλαβισμό βουλγαρισμό, τον πανβουλγαρισμό από μέσα. Και όταν θα βγει αυτό, αυτό είναι το πραγματικό τζίνι. Αυτό δεν μαζεύεται, γιατί θα υπάρξουν πλέον μετά ταυτίσει άλλων ιστορικών γεωστρατηγικών στην περιοχή. Και το τονίζω για να με θυμάστε και να το ψάξετε αυτό, να το ερευνήσετε. Με τη νέα αυτή πραγματικότητα. Θα έρθουν και άλλοι, γιατί είναι πραγματικότητα, και άλλοι οι οποίοι θα αφιερπληστούν και θα ζητήσουν μερίδιο με βάση ω κείμενο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο πρέπει να αποσέξουμε. Στα Βαλκάνια μπορεί κάλλιστα να γίνει η αρχή. Και το πρώτο, η πρώτη διάλυση κράτου, το οποίο θα είναι αποκύμα μια κακή του Συμφωνία, τα Σκόπια δηλαδή, θα αποτελέσουν και το πρώτο, το πρώτο παράδειγμα να μην εκπλαγείτε. Από εδώ ξεκινούν οι ανομαλίε οι γεωπολιτικέ που επηρεάζουν όλο το παγκόσμιο γεωπολιτικό σύστημα. Α μην το ξεχνάμε αυτό. Α μην το ξεχνάμε. Άλλη μια χώρα μέλο του ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία, η οποία σπαράσε το κουρδικό ζήτημα και του αλεβίδε και θρησκευτικό και εθνικό. Τι λέμε, Ζούμε σε μια εποχή όπου προσπαθούν όλοι να τα τσιμεντώσουν και να τα περάσουν όλα κάτω από το χαλί. Δυστυχώ όμω η ιστορία εκδικείται. Γιατί όποιο δεν την μελετά και δεν την κατανοεί, την επαναλαμβάνει. Και συνεχίζουμε. Χάρτη. Αλβανία. Πότε. δευτερου Δευτέρω Παγκοσμίου πολέμου, 39-44. Ω Ιταλικό Προτεκτοράτο, το οποίο στη συνέχεια προσάρτησε περιοχά από την περιοχή τη Ιουγκοσλαβία, από την περιοχή των, ε, ε, των σημερινών Σκοπίων κλπ. Και, και εδώ βλέπετε τη Βουλγαρία, η οποία πόσο έχει φτάσει. Βουλγαρία έτσι μέχρι την Οχρίδα μέχρι το μοναστήρι, Μπίτολα, τότε, και όπου βλέπουμε πλέον οι δύο ισμοί, ο μεγαλοαλβανισμό και ο μεγαλοβουλγαρισμό, συναντήθηκαν κάτω από το Τρίτο Ράιχ και τη φασιστική Ιταλία. Μάλιστα, γιατί σα το λέω αυτά. Επειδή και εμεί έχουμε θέματα με την, Αλβανία και αναφέρουμε στην ελληνική εθνική μειονότητα. Αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα. Ετοιμαζόμαστε λέει να κάνουμε και άλλου είδου είδε μικρέ ή μικρότερε καταναλογία συμφωνίε τύπου Πρεσπών. Η Αλβανία είναι από αυτέ τι χώρε οι οποίε επωφελούνται από αυτή την κατάσταση. Διότι προσβλέπουν στο μέλλον. Και προσβλέπουν στο μέλλον διότι έχουν πίσω του μια γερή πλάτη. Όπω και τα Σκόπια, αλλά αποδεμητική πλάτη. Την Τουρκία, την Οθωμανική Τουρκία του Ερντογάν. Ο Νταβούτογλου στο στρατηγικό βάθο έχει ειδικέ αναφορέ για την περιοχή τη Βαλκανική και θεωρεί ότι οι πύλε τη Κωνσταντινούπολη και των στενών Αμήνη. Οι πρώτε πύλε του τείχου που αμήνε, που προφυλάσσει αυτά στι περιοχέ, εκτείνεται από την Αλβανία μέχρι τη Βοσνία, Ζεγοβίνη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όλοι ότι με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε πλέον, εφόσον δημιουργούμε κάτι καινούριο, μια νέα εθνογένειαση, και α μην το παραδέχονται. Μιλάνε για ηθαγένεια κτλ. Ναι, ναι, ναι. Τι εθνικότητα είσαι και το λένε, ότι είναι Σκοπιανή. Και αυτό ακριβώ το ζήτημα είναι εκείνο το οποίο ήδη με Twitter τώρα, ήδη με αναφορέ δηλώνουν ότι έτσι θα βαδίσουν. Πέτυχαν τη μεγάλη νίκη. Πήραν αυτό που ήθελαν την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εμεί τι ανταλλάγματα πήραμε. Α μην το σχολιάσουμε. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην επόμενη, στην επόμενη εικόνα. Και αυτό το οποίο αφορά την. Δεν βλέπετε τίποτα, έτσι τώρα θα δείτε. Αφορά την Αλβανία είναι το εξή. Τύρανα. Δύο μαχητικά F-16 ύπτα περίπταντο στην περιοχή του Υπουργείου Εθνική Αμήνη. Εθνικό τη, ελληνικά, F-16. Ναι, γιατί εμεί έχουμε αναλάβει με ένα συγκεκριμένο αστείο κόστο, δεν μα ενδιαφέρει, και καλώ το πράξαμε και συγχαρητήρια στην πολεμική αεροπορία και στο Υπουργείο Εθνική Αμήνη που είχε λάβει την απόφαση τότε να αναλάβουμε να περιπολούμε μαζί με του Ιταλού στον εναέριο χώρο τη Αλβανία. Γιατί αν δεν πηγαίναμε, εμεί θα πηγαίναν οι Τούρκοι. Γιατί οι Τούρκοι είναι ήδη στην Αλβανία. Έφτιαξαν μια πολύ μεγάλη ανακαίνιση αεροπορική βάση, την οποία με την ευκαιρία τη επισκέψεω ε, νατοικών αξιωματούχων θα δοθούν 51 εκατομμύρια δολάρια για την πλήρη αξιοποίησή τη. Και ερωτώ, αυτή τη βάση θα τη χρησιμοποιεί και η τουρκική πολεμική αεροπορία. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Το ερωτώ σε εκείνου οι οποίοι αρέσκονται και να λένε συνεχώ ότι πρέπει να ανησυχείτε, οι Τούρκοι είναι διαλυμένοι. Μπράβο. Οι Τούρκοι είναι διαλυμένοι, γι' αυτό έχουν εισβάλει δύο φορέ στην Συρία, γι' αυτό έκαναν αυτά που έκαναν ένα και πράττουν εναντίον τη χώρα μα και επειδή μάλιστα δίνουν και ορισμένε εικόνε που είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Παραδείγματο χάρη, δεν βρήκα να σα το δώσω. Το διάβασα στο... σε ένα πολύ ωραίο άρθρο του φίλου μου του Σάββατο Βλάση, στο Δούριο, που αναφέρεται στην αποστολή τουρκικών μαχητικών διθεσίων με έναν χειριστή. Ωραία εικόνα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχουν θέμα ελλείψεων πιλότων. Να μην ξεχνούμε όμω ότι αυτό μπορεί να είναι και μια ενέργεια όπου να στοχεύει να μα και στην παραπλάνησή μα. Είναι και αυτή μια εκτίμηση. Γιατί δεν μπορεί να απειλεί θεού και δαίμονε στην Ανατολική Μεσόγειο και να λες ότι κοίταξε να δει, δε ότι έχω πραγματικά πραγματικό πρόβλημα. Οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι σε αυτά τα ζητήματα, στα ζητήματα ψυχολογικών επιχειρήσεων και λοιπόν. Άρα λοιπόν μερικέ φορέ του συμφέρει να κάνουν τον αδύναμο προκειμένου να προχωρούν στα δικά του. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλε, αυτό ο χάρτη πίσω από τον Μπόλτον, ο οποίο είναι σύμβολο τη εθνική ασφαλεία των ΗΠΑ, δείχνει ποιε χώρε έχουν υποστηρίξει τη Βενεζουέλα. Μάλιστα. Βενεζουέλα. Καράκα, πρωτεύουσα. Το δεύτερο σε μέγεθο τζαμί στην, α, στην, Νότια Αμερική και ένας πολύ μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων στη Βενεζουέλα. Ναι, τα αδέλφια τους οι Τούρκοι. Βενεζουέλα, Τουρκία. Με την υποστήριξη των Ρώσων, των Ιρανών, των Κινέζων και κάποιων άλλων χωρών. Στην κεντρική Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι περισσότερε δυτικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώση είναι κατά. Εμεί λέμε ναι, αλλά τι υποστηρίζουμε ω κράτο. Λέμε ναι, μεν στην ευρωπαϊκή στάση, αλλά τις υποστηρίζουμε. Να ξεχάσουμε, να μην θυμόμαστε όμως, να, μην ξεχνάμε και να μην λησμονούμε το εξή. Ο χρυσό της Βενεζουέλας έχει μεταφερθεί στην Τουρκία, εδώ. Και επίσης, ο Ερντογάν αποκαλεί αδελφό τον Μαδούρο. Ο Ερντογάν. Και υπάρχουν και Έλληνες πολιτικοί που θεωρούν τον Ερντογάν αδελφό, ομοίως. Έτσι, το ξεχνάμε και αυτό. Επίσης ο Μαδούρο είναι εκείνος ο οποίο θεωρεί ότι είναι ερωτευμένο και αγαπάει του Τούρκου. Να το πάρει στο κορίτσι. Άμα και τόσο καλό, γιατί όχι, εμεί δεν τα πούμε, όχι. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία. Ούτε αυτή δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Και να στριμώξουμε του Τούρκου ακόμα περισσότερο. Μάλλον θα στραφεί εναντίον μα αυτό το κομμάτι. Όσον ούπο. Σημαντικέ εξελίξει γίνονται. Συνεχώ η Τουρκία εκτίθεται. Και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ η Τουρκία. Και πρέπει να μα ενδιαφέρει η Τουρκία για το, το τι κάνει και πώ μπορούμε να βρούμε τα σημεία εκείνα, τόσο ώστε να τη δημιουργήσουμε μία μορφή στρατηγική ασφυξία. Ναι. Και ένα κομμάτι αυτού του είδου τη ασφυξία είναι η κατάσταση η οποία εξυφαίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου και Ιορδανία προφανώ. Πάμε λίγο στην επόμενη, στην επόμενη εικόνα πολλά τα δεδομένα. Τι μαθαίνουμε, εσχάτω, μαθαίνουμε λοιπόν ότι οι φίλοι μα οι Τούρκοι, οι οποίοι οι Τούρκοι έρχονται για να μα πούν κάθε λίγο και λιγάκι ότι είναι οσοί παρόντε και διεκδικούν του πάντε και τα πάντα, ότι ετοιμάζουν μια νέα πρόκληση. Ξέρετε, σε αυτήν εδώ την περιοχή θα γίνει η άσκηση Μαβί Βατάν, η μεγάλη πατρίδα. Να θυμίσω σε όσου πιθανόν να μην το γνωρίζουν ή να το έχουν ξεχάσει, να το έχουν λησμονήσει, ότι την ημέρα που επιγραφόταν, ίσω και τι ώρε ο που επικυρωνόταν από την Ελληνική Βουλή η Συμφωνία των Πρεσπών, είχαμε υπερπτήσει, ναι, αεροσκάφη που πέταξαν πάνω από νησιά, στο Καστελόριζο, παρακαλώ. Εδώ. Τι υπερπτήσει θα πραγματοποιήσαν μαχητικά αεροσκάφη, τουρκικά. Και έδωσαν και ένα συγκεκριμένο τόνο. Δεν πέρασαν μόνο μια φορά, πέρασαν πάνω και από τι άλλε νησίδε. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να μα προβληματίσει. Διότι μετά από την παρολίγων κατάληψη, την εσκεμμένη ενέργεια, θερμό επεισόδιο και αυτό, έτσι. Θερμό επεισόδιο είναι και αυτό επίση. Διότι αν πετά πάνω από εδάφη ελληνική κυριαρχία, σε προκαλεί. Και μπορεί μετά να λε ό,τι θέλει. Θα του καταρρύψω, θα του κάνω θα, 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 θα. Αλλά να η διαφορά. Έχουν γίνει εθιμικό δίκαιο οι υπερπτήσει. Εθιμικό δίκαιο. Και εμεί από εθιμικό δίκαιο του καταρρύπτουμε στα λόγια. Είναι αποτιμότερο να σιωπούμε εφόσον συμβαίνουν αυτά και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, έτσι, παρά να λέμε πράγματα τα οποία μας εκθέτουν. Διότι ο αγώνας με την Τουρκία και αυτός τώρα αρχίζει. Έχουν μπει νέα δεδομένα και οι Τούρκοι το αναγνωρίζουν αυτό. Σε αυτή λοιπόν εδώ την περιοχή γίνονται, την δέσμευσαν με σκοπό να πραγματοποιήσει έρευνε στον Παρμπαρό. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άριστα. Ηλίας Κονοφάγος. Ηλιά μου, κύριε καθηγητά, μου επιτρέψατε, έκανα μια μικρή παρέμβαση στο χάρτη σα. Περίπου αυτό είναι ο χάρτη, τον οποίο δείχνει τη ζώνη. Δεν είναι ακριβώ είναι περίπου έτσι, έτσι. Σε αυτό περίπου το σχήμα του Μπαρμπαρό. Κοιτάξτε, ποια οικόπεδα αγγίζει αρκετά. Νοτίω τη Κύπρου. Γιατί το κάνουν αυτό οι φίλοι μα, οι φίλοι μα και οι σύμμαχοι οι Τούρκοι, μα ακριβώ διότι θέλουν να προκαλέσουν την πίεση απέναντι κυρίω στου Κυπρίου οι οποίοι ενώ έχουν την υποστήριξη των Ισραηλινών, των Ελλήνων και των Αμερικανών, βάζω πίσω και τους Γάλλους και τους Ιταλούς, εντούτοις παρουσιάζουν μια αδικαιολόγητη, μια αδικαιολόγητη υποχωρητικότητα και αυτό εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δηλώσεων πολιτικών ηγετών, εναντίον της προοπτικής, ναι, της προοπτικής, αυτή ο, ο αγωγός... Α, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, λεγόμενο σύστημα, έπρεπε να καταλήξει στην Ελλάδα. Πάγιο στόχο και των Ρώσων, αλλά και των Τούρκων να μην υλοποιηθεί, αλλά και των Γερμανών. Είπαμε, Μόσχα, Βερολίνο, Άγκυρα. Στο ενεργειακό τουλάχιστον. Άρα λοιπόν, αυτό το κομμάτι προσπαθεί να εκβιάσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα. Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιθέτω θα πρέπει ήδη να προχωρήσει ακόμα περισσότερο την στρατιωτική αμυντική συνεργασία με τη μορφή συμφώνου. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα τραγικό λάθο. Α φτιάξουμε λοιπόν ένα αντίδοτο γεωπολιτικό και η μεγάλη θεραπεία γεωστρατηγική αξία που θα ονομάζεται η Συμφωνία τη Ανατολική Μεσογείου ή Αντάντο, όπω έχουμε πει και στο παρελθόν της Ανατολική Μεσογείου. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο θα εξαναγκάσει την Τουρκία να μειώσει το βάρος και να προσδιορίσει τους τρόπους και τους χώρους αντιδράσεώς της. Αλλά όσο και η Τουρκία βλέπει και διαπιστώνει ότι μέσω της ισχύω τη, είτε με ναύτεξ, είτε με επικοινωνιακά τεχνάσματα, είτε με διάφορους άλλους τρόπους, πιέζει τις ελληνικές πλευρές, Ελλάδα και Κύπρος, δεν πέκανε ένα λόγο ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται μετά να συζητήσει σοβαρά με το Ισραήλ, που είναι για μα ευτύχημα ότι υπάρχει μια ηγεσία με τον Νετανιάχου, η οποία στηρίζει αυτόν τον στρατηγικό άξονα. Γιατί είναι στρατηγικό, είναι στο χέρι το δικό μα να τον μεγεθύνουμε, να τον ενισχύσουμε, να τον ατσαλώσουμε και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Ήδη γίνονται πολλά. Πολλά περισσότερα από όσα γνωρίζουμε και σε χώρου οι οποίοι δεν είναι ορατοί. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Και περιμένουμε και τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων. Είναι τη μόδας το challenge που λέμε. 2009-2019. Γιατί σα το δείχνω, σα το δείχνω διότι κοιτάξτε πώ λειτουργεί μια εταιρεία, την οποία μάλιστα την χάνει να έχει και συγγενική σχέση ο Ερντογάν μαζί τη. Έχει πάρει ο, 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 ο ίσεκ των ε, μετόχων, αν το λέω ορθώς, την ε, θηγατέρα του Ερντογάν και με αυτόν τον τρόπο από ένα απλό μη επανδρομένο αεροσκάφο, φτάνουμε και μέσω του Μπαϊρακτάρ, που είναι οπλισμένο μη επανδρομένο και έχει ενισχύσει και του κλάδου των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, και φτάνουμε στο Ακιντζή, στη μια νέα πορεία. Δέκα χρόνια χρειάστηκαν. Δεν σα τα λέω για του Τούρκου. Θα πάντα φτιάξουμε εμεί σε χρόνο λιγότερο. Σε πολύ λιγότερο. Υπάρχουν και επιστήμονε, υπάρχουν και ειδικά σχέδια. Η πολιτική βούληση και θέλει. Σα το λέω γιατί. Διότι εμεί εδώ στοχεύουμε συνεχώ στο να μειώνουμε τι λεγόμενε αμυντικέ δαπάνε. Και προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να πείσουμε τον κόσμο να υπηρετεί λιγότερο και ότι, ε, εν πάση περιπτώσει, χρειαζόμαστε πιο παραγωγικέ. Σα διαβεβαιώ ότι πάρα πολλοί παραγωγικέ επενδύσει, όταν γίνονται σωστά, είναι στην άμυνα. Διότι ο χώρο, ο εξαγωγικό, είναι τεράστιο και γλιτώνονται και πολλά εκατομμύρια έω και δισεκατομμύρια από την σπατάλη πόρων και, τα, ε, και τι δαπάνε προ το εξωτερικό. Να είναι made in Greece από ελληνικά χέρια. Οι Τούρκοι Τουλκή... Το έπραξαν. Εμεί μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με μελέτε που υπάρχουν και στο 1 τρίτο του χρόνου, ίσω και μεγαλύτερο, τέτοια όχι απλά βήματα, άλματα. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, Φίλοι και Βίλη. Αυτό είναι ένα τουρκικό 16. Και όπω έγραψαν στον ειδικό τύπο, αναπτύσσουν το SPEWS Παύλα 2, που είναι ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, σύστημα αυτοπροστασία ουσιαστικό. Είναι μια σουίτα, έτσι, ένα σύστημα το οποίο φοριέται σε ένα μαχητικό και περιλαμβάνει όλα αυτά τα, τις κονσόλες και τα υποσυστήματα και είναι ηλεκτρονικού πολέμου. Γιατί σας το δείχνω. Εμείς έχουμε ξεκινήσει την αναβάθμιση των F-16. Πρέπει να σταματήσουμε με απόλυτη προτεραιότητα στο θέμα του συστήματος αυτοπροστασίας. Είναι καιρό για την Ελλάδα να επιλέξει για τα μαχητικά της αεροσκάφη ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα αυτοπροστασία, το οποίο να συνεργάζεται πλήρω με τα μαχητικά τα υποαναβάθμιση, γιατί το περιβάλλον απολών του 21ου αιώνα είναι εξαιρετικώ απαιτητικό. Και με τα οπλικά συστήματα που αναπτύσσουν οι γείτονε απέναντι, εμεί πρέπει να έχουμε εξυγχρονισμένε και αναβαθμισμένε και επικαιροποιημένε τι βιβλιοθήκε απειλών και εκτό των άλλων τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μέσα. Κανένα μαχητικό αεροσκάφο δεν μπορεί να επιβιώσει σε ένα σύγχρονο αεροπορικό πόλεμο. Αν δεν διαθέτει ικανό και αποτελεσματικό σύστημα αυτοπροστασία, όπω επίση κανένα μαχητικό αεροσκάφο δεν μπορεί να προσβάλλει χερσαίου ή ναυτικού στόχου, αν επίση στερείται τέτοιων αισθητήρων και τέτοιων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, συστημάτων αυτοπροστασία, self-protection systems, όπω ονομάζονται, και είναι μια καλή ευκαιρία για την ελληνική αεροπορική βιομηχανία μαζί με άλλου οίκου, είχε μια παρόμοια προσπάθεια στο παρελθόν, να ξανασυνδέσει το παλιό σύστημα του ΑΣΠΙΣ 2 με ένα καινούριο, διότι υπάρχουν εδώ πολλέ προτάσει, προκειμένου αυτό να, καταστα... να, γίνει πραγματικά το... ο πολλαπλασιαστή ισχύω. Αυτό που θέλουμε, ωστόσο στα F-16, τα οποία θα αναβαθμιστούν, να αποκτήσουν κάτι το οποίο δεν θα το έχει κανένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μην είμαστε υπερβολικοί. Άλλη μια χώρα θα το έχει. Αναφέρομαι σε επιχειρησιακέ δυνατότητε και δεξιότητε. Αυτό λοιπόν είναι κλειδί. Είναι για την καρδιά τη επιβιωσιμότητα, στον τομέα τη επιβιωσιμότητα τη πολεμική μα Και εύχομαι από το Δήματο αυτού πολλά συγχαρητήρια στον νέο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον πτέραρχο. Η αρχηγή ΓΕΘΑ είναι πτέραρχη, στρατηγική και ναύαρχη, όχι αντί. Έτσι, τον κύριο Χριστοδούλου, όπω επίση και, στους, και στον νέο αρχηγό ε, του Γενικού Επιτελείου ε, Αεροπορίας και στον αρχικό του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Και ειλικρινώ λυπούμε, λυπούμε πάρα πολύ που πραγματικά ικανότατα στελέχη, και αναφέρομαι και στον στρατηγό, τον αντιστράτηγο Αρχιβιάδη Στεφανή, τον αρχικό του, του ΓΕΣ, αλλά και στου ανθρώπου οι οποίοι προφάτω απροστατεύσαν, τον αντινάβαρχο Παυλόπουλο, τον αρχηγό, του αρχηγό Στόλου, και τον ε, αντινάβαρχο Διακόπουλο, τον διοικητή τη ΣΕΘΑ, εξαιρετική ε, η εξωματική αυτή του πολεμικού ναυτικού. Θα έπρεπε όλα αυτά τα πράγματα να περιμένουμε λίγο, διότι σε δύο μέρε έχουμε τα ίμια. Σε μερικέ μέρε έχουμε την άσκηση μαβί βατάν. Και καλό θα ήταν σε όλο αυτό το διάστημα να μην γίνονταν κρίσει. Να περιμέναμε μετά το τέλο του Μαρτίου. Μετά το τέλο του Μαρτίου. Ούτω ώστε όλη αυτή η διαδικασία να μπορούσε να ξαναδούμε, την ξαναδούμε και με άλλο πλαίσιο. Αν και εγώ με τι απόψει δεν έπρεπε να γίνει καμία αλλαγή. Η πυραμίδα να παραμείνει ω έχει. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Αλλαγέ κάνει όταν έχει λύσει βασικά προβλήματα ασφαλεία. Και ελπίζουμε αυτά τα προβλήματα ασφαλεία. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν πολλά περισσότερα από εμένα προσωπικώ. Δεν φιλοδοξώ, δεν είμαι παντογνώστης, Εν τούτης, την άποψή μου καταθέτω και την εκτίμησή μου. Πάμε στον, στην επόμενη εικόνα. <σχει> Το Σίγμα Λάιπ τη Κύπρου έβγαλε αυτού του δύο χάρτε. Τα σύνορα τη γαλάζια πατρίδα του Ταγί Ναι είναι τα περίφημη, η περίπτωση, η υπερέκταση, η υπερέκταση πάει πολύ πιο κάτω. Σε επόμενη εκπομπή θα σα το δείξω, τόσο για να προλάβει και το Αιγαίο και την Κύπρο. Είναι το νέο εθνικό δόγμα τη Τουρκία. Το έχουμε πει και στο παρελθόν. Ότι οι Τούρκοι, όπω λέει ο μέντορ του Ερντογάν Νταβούτογλου, οφείλουν να γίνουν ένα ναυτικό έθνο, ένα ναυτικό λαό και να αποκτήσουν ναυτική κυριαρχία να έχουν ένα πολύ ισχυρό πολεμικό ναυτικό, πράγμα που υλοποιείται. Και το ναυτικό σημαίνει δαπάνε, σημαίνει ΑΕΠ, σημαίνει οικονομία γερή. Και εκτό των άλλων σημαίνει και βιομηχανία, σημαίνει επιστήμονε, σημαίνει θάρρο, σημαίνει προοπτική. Εμεί έχουμε το πρόγραμμα τη ΑΛΣ, το οποίο παρα, μπορεί να παράξει κορβέτε, φρεγάτε και πλοία αντιεραπορικών και πλοία υπερασπίσεω με αντιεροπορικών δυνατοτήτων αμήνη περιοχή. Και όλα αυτά βάσει από μια σχεδίαση. Και δεν την έχουμε βάλει να τη συζητήσουμε, να δούμε πώ μπορεί να προχωρήσει. Ελληνικό έργο θα είναι. Και εκεί βάζουμε αυτόν τον κόλπο. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να διορθωθεί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το λέω και σα το δείχνω, μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργό θα πάει να συζητήσει. Θα πάει, θα πάει. Να συζητήσει με του Τούρκου. Τι να συζητήσει. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν ιδέε. Διάφορε ιδέε λοιπόν είναι πέραν του Turkish Stream, να περάσει δηλαδή από εδώ το Turkish Stream, έτσι και από εκεί μέσα των Σκοπίων, πάγια γερμανο-ρωσική έτσι. Μετά θα γλυκάνουν πολύ και οι Ρώσοι, να ξέρετε. γιατί όλα έχουν και δύο, ποιο, δύο όψει, αλλά δεν είναι τι παρούσε να αναφερθούμε σε αυτό το ειδικό στον τομέα. Ε, να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Να πάμε στη Χάγη, όπω θέλουν πολλοί, να με όλο αυτό το μεγάλο των τον ε, απλωμένο τραχανά, όπως θα έλεγε ο Χαρίλο Λοράκης. Έτσι. Να συζητήσουμε γιατί. Πάνω σε αυτό το σχέδιο, ούτως ώστε να πάρουν με βάση το γιγούν γουίνι τουρκοι 50-50, 30-70, 10-90, μα 01 να το έχουμε, έχουμε απώλεια. Έχουμε απώλεια εθνικού εδάφους και εθνικής κυριαρχίας. Αυτό λοιπόν να προσέξει πάρα πολύ ο Πρωθυπουργός και οι σύμβουλοι του ετοιμάζουν από κάτω μπανανόφλουδες, διάφοροι, να μην τις πατήσει. Καλό θα ήταν να μην πάει στην Τουρκία. Γιατί υπάρχουν και άλλες απόψεις από κάποιους που εκφράζονται. Λένε παρήματος χάρη να μειώσουμε λέει, τις αμυντικές δαπάνες. Σε πώς θα γίνει λέει, αυτό, να μειώσουμε λέει, τη δυναμικότητα της δυνάμεις που είναι κατέρωθεν του εύρου. Μάλιστα, εμείς δηλαδή να κάνουμε το εγκληματικό λάθος να απομειώσουμε το δέλτα σώμα στρατού, κατά κάποιους έτσι, και είχε ακουστεί και παλιά αυτό, και οι Τούρκοι να πάρουν δυνάμει από την Ανατολική Θράχη, τώρα που έχουν ανάγκη στο Ιράκ και στη Συρία, να τι τοποθετήσουν και μετά από ένα-δύο χρόνια ξαφνικά να επανέλθουν εκεί. Με τα διακλαδικά στρατηγία τα οποία είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να κουμπώνουν όχι απλέ δυνάμει των ανέπλων δυνάμεων, αλλά ακόμα και τη στρατοχωροφυλακή, ακόμα και τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Που και αυτή είναι, στην Τουρκία πάντοτε μιλάω, όχι εδώ άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο, όπως είδαμε στις πρόσφατες επιχειρήσεις στο Βόρειο, στη Βόρειο Συρία. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι. Εδώ πρέπει να προσέξουμε. Κλείνοντα, θέλω να σας πω το εξή. Τίποτα να μην σα απογοητεύει. Τίποτα να μην σα καταβάλει. Έχουμε μπροστά μας την ευκαιρία να μετατρέψουμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Και αν σας απαντήσουν, αν ζει ο μας, ο βασιλιάς Αλέξανδρος, να τους απαντήσετε ναι ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει μέσα από εμά, μέσα από τους απογόνους τους, μέσα από εκείνους που αισθανόμαστε και το δηλώνουμε και το διαδηλώνουμε ότι είμαστε Έλληνες παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν τις ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.